είναι από κάτι που διάβασε το βιβλίο στην Ικαρία που ήταν εξώστης ο γιατρός. Κυρία Σκοπούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το βιβλίο που μου στείλατε. Βαθιά συγκινημένος, διαβάζω όσα αναφέρονται σε αυτό, για τη ζωή, τη δράση και τους αγώνες του πατέρα σας. Ονομάζομαι Στέφανος Κουσέτης, 89 χρονών σήμερα και κατοικώ στο χωριό Χρυσόστομο Ικαρίας, όπου και έζησε σαν εξώστης ο πατέρα σας. Ζούσε μαζί με τον Ρούσο Κούντουρο, αδερφό του σκηνοθέτη, στο μικρό δωμάτιο που φαίνεται στη φωτογραφία που σας στέλνω με φόντο την εκκλησία του χωριού. Το σπίτι βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και απέναντι από αυτό υπάρχει το σπίτι, αυτό με τον μπαλκόνι, όπου ζούσαν ο Ηλίας Ηλίου και ο Καζάκος, ο πατέρας του ηθοποιού. Ο πατέρας σας ανήκει στους πολύ σημαντικούς ανθρώπους που έζησαν σαν εξόριστοι στο νησί μας, ευεργέτησαν τον τόπο μας και άφησαν το αποτύπωμά τους στις ψυχές και στις καρδιές των κατοίκων του νησιού μας, όπως ο Δημητσάνης ο Καρμίατρος, ο Κοντικούλης ο γιατρός, ο Μίξος ο Θεοδωράκης, ο Ηλίας ο Ηλίου και πάρα πολλοί άλλοι. Θυμάμαι πολύ καλά τον πατέρα σας. Ήταν ένας άνθρωπος επιβλητικός, μια παρουσία που ξεχώριζε και σε κατακτούσε από την πρώτη στιγμή. Ήταν μια μεγάλη καρδιά. Ένας άνθρωπος που πρόθυμα και ακούραστα έτρεχε κάθε στιγμή όπου υπήρχε ανάγκη για βοήθεια. Βρίσκονται ακόμα στη ζωή άνθρωποι εκείνης της εποχής και όλοι αναφέρονται με αγάπη και ευγνωμοσύνη στο άκουσμα του ονόματος του σημαντικού αυτού ανθρώπου. Αρκετοί βρίσκονται στη ζωή και το χρωστάνε στον πατέρα σας, που τους έσωσε τη ζωή σε κάποια δύσκολη στιγμή. Είμαστε ευτυχείς και περήφανοι που ένας άνθρωπος σαν αυτόν πέρασε από το χωριό μας, έστω και σαν πολιτικός εξόριστος, και έζησε την καθημερινότητα της μικρής μας κοινωνίας. Μας συμπαραστάθηκε και μας βοήθησε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Και εμείς τον ανταμείψαμε με την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας. Είμαστε περήφανοι που το μικρό μας νησί φιλοξένησε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες, φτώχεια, ανέχεια, καταπίεση. Και προσπάθησε όσο ήταν δυνατόν να κάνει τη ζωή τους πιο ανθρώπινη και αξιοπρεπή. Ξέρουμε ότι όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την αντιμετώπιση που είχαν και αυτό μας κάνει περήφανους. Παρακολούθησα την πορεία του πατέρα σας τα χρόνια που ακολούθησα. Ήταν ανεκτήμητη η προσφορά του στην ελληνική κοινωνία, τόσο στην επιστήμη όσο και στην πολιτική. Υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια τις ιδέες του και επιβεβαίωσε τον ουμανισμό του σε κάθε ευκαιρία. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, μια μοναδική προσωπικότητα. Τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Να είστε περήφανοι, τον είχατε πατέρα. Μουσέτη Στέφανος, Χρυσόστομο Ικαρίας, 10 Απριλίου 2010.